φεύγετε με το καλό εσείς, διότι τούτε εδώ δεν είναι να περιμένουν πολύ, λέω εδώ πέρα. Μπαίνουν μέσα, φεύγουν οι άλλοι, λέω, αλλά τι αύριο το πρωί εσείς, θα μείνετε αύριο εδώ. Μπαίνουμε μέσα, αρχίζω εγώ να τους λέω χαζά, όπως σας λέω τώρα. Μου λέει αυτός, παπά, εμείς ήρθαμε για εξομολόγηση. Βγαίνεται όμως έξω στο προθάλαμο και ένας-ένας έρχεται. Τι ένας-ένας, ρε παπά, και μαλακίες τώρα. Εμείς θέλουμε. Όλοι μαζί πειράζει. Για να δούμε τι πειράζει. Δοκιμάσουμε. Αρχίζουν λοιπόν, λέω, λέγεσαι πρώτος, τι να πω. Τελειώνει. Υπέροχα. Υπέροχα. Αποδοχή το τι έχει κάνει και τη ζωή του μέσα σε 5 λέξεις. Τέλεια, χωρίς δικαιολογία. Άντε, λέω, διπλανό σου, διπλανή σου, παραπέρα. Κάποια στιγμή χοντρίναν αυτά που λέγανε κάποιοι. Όχι ησυχία, όχι σεβασμός. Τι να πω, λέω, τι γίνεται εδώ. Φτάνουμε παρακάτω, θα σας πω ένα μόνο από αυτά που είπε κάποιος. Το οποίο, ενώ ήταν τόσο χοντρό, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ του. Πετάγεται ένας και λέει, εγώ πάτερ ήθελα μέσα από την καρδιά μου να εξομολογηθώ ότι έχω κάνει πολλά πράγματα και αδικίες και τότε και εκείνο και αυτά, αλλά κυρίως στο φίλο μου τον Κώστα, ότι πήγα μια φορά με το κορίτσι του. Λέω τώρα τη βάψα. Να τη λέω, να τη λέω η θύρα 4 που θα γίνει εδώ πέρα χαμός. Δεν έγινε τίποτα. Συνεχίσαμε την κουβέντα 3-4 ώρες. Βγάλαμε ό,τι είχαν να βγάλουνε. Αγκαλιαστήκαμε, δακρύσαμε, χαμογελάσαμε, πειραχτήκαμε και φύγαμε. Αυτά τα παιδιά σε λίγες μέρες ήρθαν να σηκώσουν τον επιτάφιο. Εμένα αυτή είναι η σχέση. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, δεν ξέρω αν τηρώ καν τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας, γιατί λέω που τρελά το πας το πράγμα, τρελά και θα βγει. Άλλος. Η Βασιλική ήθελε κάτι. Βασιλική.